η απόφαση της Τατιάνας Στεφανίδου να ποστάρει μια ελληνική σημαία στο Instagram και να δώσει συγχαρητήρια στον ελληνικό στρατό και την ελληνική αστυνομία για όλα όσα συμβαίνουν στα σύνορα, δεν άρεσε σε πολλούς. Μωρή, οι περισσότεροι να αποθέωσαν την παρουσιάστρια του Sky για την κίνηση της αυτή, ωστόσο υπήρχαν και εκείνοι που έκραξαν την Τατιάνα Στεφανίδου για το γεγονός πως δεν έκανε ιδιαίτερη αναφορά μες αλφα από την εκπομπή της. Νέο κοινωνικό μέρισμα, 700 ευρώ και τον Μάρτιο στις τσέπες σας, χαρακτηριστικό είναι και το παρακάτω μήνυμα, α, το θυμήθηκες, 3 μέρες χάμος γίνεται εδώ πάνω και εσύ χθες στην εκπομπή πέτουσες χάρτα ετώ. Τέλος πάντων, ποτέ δεν είναι αργά, δείτε στο athensmagazine.gr το ποστάρισμα της Τατιάνας Στεφανίδου. Τραγικό φινάλι για την Τατιάνα Στεφανίδου, οι μέρες για την Τατιάνα Στεφανίδου δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές και ούτε ήταν και ποτέ αυτά τα 2 χρόνια συνεργασίας τους, να πούμε την αλήθεια, έρχεται αγιώτα το φινάλι για την παρουσιάστρια. Συγκεκριμένα η βασίλισσα του Σαββατοκύριακου, Τατιάνα Στεφανίδου, εκτοπίζεται από το reality μόδας My Style Rocks, ο τηλεοπτικός σταθμός του Sky, βάζει στη θέση της Τατιάνας που παρουσιάζει το Μαζί Σου Σαββατοκύριακο, το γάλα του My Style Rocks, γιατί όπως δείχνουν τα νούμερα της τηλεθέασης Σίγμα, το γάλα που προβάλλεται Παρασκευή βράδυ, έχει νικηθεί από τον ανταγωνισμό του. Για το γεγονός αυτό σας είχαμε ενημερώσει εδώ και λίγες ημέρες, πρώτη στο Athens Magazine. GR, καθώς Παρασκευή βράδυ θα τοποθετηθεί το Big Brother, το οποίο εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, θα κάνει πρεμιέρα την επόμενη Παρασκευή μέσα από τη συχνότητα του Sky. Έτσι το Μαζί Σου Σαββατοκύριακο θα προβάλλεται μόνο Σάββατο από 14,50 μέχρι 17:30 από την ερχόμενη εβδομάδα, βάζοντας σιγά σιγά φινάλε στις σχέσεις της Τατιάνα Στεφανίδου με τον Sky, με την επόμενη στέγη της παρουσιάστριας να σας την έχουμε παρουσιάσει εδώ και μια εβδομάδα. Έχετε δει ποτέ την κούκλα μητέρα της Τατιάνα Στεφανίδου, το Athens Magazine. GR την εντόπισε και σας την παρουσιάζει, η αλήθεια είναι πως η Τατιάνα Στεφανίδου δεν έχει καταφέρει γιώτα να αφήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τα αγαπημένα της πρόσωπα, αλλά πως να το πράξει όταν είναι παντρεμένη με τον επίσης διάσημο, Νίκο Ευαγγελάτο. Όπως είναι λογικό, η ζωή του ζευγαριού έχει γίνει κόσκινο από τους παπαράτσι, με αποτέλεσμα τα παιδιά τους να κοσμούν πολλά πρωτοσέλιδα περιοδικών, εκτός όμως από τον σύζυγο της η Τατιάνα Στεφανίδου είναι και κόρη διάσημου πρώην μπασκετβολίστα και προπονητής, όπως σας είχαμε παρουσιάσει στο παρελθόν στο Athens Magazine. GR, εκείνη ωστόσο που ποτέ δεν έχουμε δει είναι τη μητέρα της παρουσιάστριας, εμείς ωστόσο την εντοπίσαμε, σε παλαιότερη έξοδό της με την κόρη της και τα εγγόνια της και σας την παρουσιάζουμε, κούκλα α για την ηλικία της και όπως βλέπετε ίδια με την Τατιάνα Στεφανίδου. Δείτε την παρακάτω στο athensmagazine.gr, την πετάνε στον δρόμο, εξέλιξη σοκ για την Τατιάνα Στεφανίδου. Αγδαίες είναι οι εξελίξεις με το μέλλον της Τατιάνας Στεφανίδου στον Sky και θεωρείται απίθανο να συνεχίσει στο κανάλι και μετά το καλοκαίρι, έπειτα από τις χαμηλές τηλεθεάσεις που σημειώνει, όχι μόνο φέτος αλλά από πέρσι. Πολύ θυμόμαστε πως η παρουσιάστρια άλλαξε ζώνη διότι πέρσι που ήταν στις 11:30 το πρωί τις καθημερινές δεν κατάφερε να φέρει τα επιθυμητά νούμερα τηλεθέασης στο κανάλι του Φαλήρου, έτσι πάρθηκε η αποφάση το καλοκαίρι να μετακομίσει στην ζώνη του Σαββατοκύριακου, κάτι που έκανε έξαλλη την Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία ωστόσο το δέχτηκε καθώς δεν υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις. Σήμερα το athensmagazine.gr σας έχει ακόμα ένα καυτό ρεπορτάζ καθώς πληροφορίες μας αναφέρουν πως ο Sky πετάει την παρουσιάστρια στην ουσία στον δρόμο και την κάνει μπαλάκι, κάτι που έχει βγάλει από τα ρούχα της την ίδια, συγκεκριμένα φαίνεται να έχει πάρθει η απόφαση να μετακομίσει το γάλα του My Style Rocks Κυριακή μεσημέρι, καθώς βράδυ Παρασκευής θα τοποθετηθεί το Big Brother που αναμένεται να ξεκινήσει στον Sky στις 8 Μαρτίου.
η απόφαση αυτή του Sky έχει κάνει έξαλλη την παρουσιάστρια, η οποία έχει πάρει την οριστική της αποφάση να αποχωρήσει το καλοκαίρι, ενώ η επόμενη στέγη της φαίνεται να έχει βρεθεί ήδη. Ποια θα είναι Α ή Β, μα φυσικά το Μέγα, όπου στεγάζεται ήδη ο σύζυγος της, Νίκος Ευαγγελάτος, και αναμένεται να φέρει και την γυναίκα του στο κανάλι του Βαγγέλη Μαρινάκη, το οποίο έκανε πρεμιέρα την περασμένη Δευτέρα με ικανοποιητικά νούμερα τηλεθέασης. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως το Μέγα είναι το μόνο, από τα λεγόμενα μεγάλα κανάλια, στο οποίο δεν έχει εργαστεί μέχρι σήμερα η Τατιάνα Στεφανίδου, κάτι το οποίο, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, την θα συμβεί από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Όσο να ναι, οι εξελίξεις είναι καυτές και αναμένονται ραγδαίες μέσα στις επόμενες ώρες, αφού οι αποφάσεις του Sky θα ανακοινωθούν το πολύ μέχρι τις αρχές του Μαρτίου.